Στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας ΙΤΕΑΣ, παρόντος του τομεάρχη του κόμματος, Ξενοφόντα Καραγεωργίου, συζητήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε συνέχεια της επίσκεψης του βουλευτή Φθιώτιδος Χρήστου Σταϊκούρα, προσεγγίστηκε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος υπό το πρίσμα του Ζαπίου 2 και των δηλώσεων του Αντώνη Σαμαρά. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Ζαπίου 2 και του Ζαπίου 1, των προτάσεων δηλαδή που έγιναν πριν περίπου ένα χρόνο, είναι ότι είναι άλλη συστητική πλέον στην ελληνική κοινωνία που είναι πλέον πολύ προβληματισμένη και έχει πια υποψιασμένους πολίτες σχεδόν στην ολότητά της. Και δεύτερη διαφορά ειδοποίηση από το Ζαπίου 1 είναι ότι πλέον το ακρατήριο των προτάσεων είναι διαφορετικό, είναι πολυσύνθετο, είναι πολυπληθέστατο και είναι ένα κρατήριο που ενδιαφέρεται, ψάχνεται, θέλει να βρει λύση στα καθημερινά προβλήματα. Ο τομέας υγείας που μνημόνευσα πριν και που χθες έκανε εκτενή αναφορά ο πρόεδρος, προτείνοντας συγκεκριμένα ζητήματα για να μειωθούν οι σπατάλες χωρίς να υποβαθμιστεί η παρεχόμενη περίδραση, είναι ένας τομέας που λίγο ή πολύ χωρίζει σε όλη τη μετάδα. Ήδη εδώ στο νομό αυτό που υπάρχει είναι μια μέτρια έως κακή λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων, μια μέτρια έως επικίνδυνη λειτουργία των κέντρων υγείας και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί από τις αποχωρήσεις του προσωπικού και των νοσοκομείων. Η συζήτηση για εκλογική ετοιμότητα στις τοπικές οργανώσεις του κόμματος και η δράση που πρέπει να προγραμματίσουν στο εξής απασχόλησε τη συνεδρίαση στη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Στις δημοσκοπήσεις ένα τεράστιο ποσοστό πολιτών καταγράφεται ως ποσοστό είτε αναποφάσεις των ανθρώπων, είτε ανθρώπων που δεν προτίθενται όπως δηλώνουν μέχρι τώρα να συμμετάσχουν σε μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες. Χρέος δικό μας είναι να πείσουμε ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που δημιουργούν προϋποθέσεις να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση και η συνοχή στη χώρα, γιατί όλα αυτά αποσυντίθενται προϊόντος του χρόνου. Χρέος λοιπόν δικό μας είναι αφενός να πείσουμε γι' αυτό και αφετέρου να δημιουργήσουμε εκείνες τις ευρείες συμμαχίες με στρώματα του ελληνικού λαού που θα μας δώσουν μια όθηση δημοσκοπική και αργότερα αποτυπωμένη σε εκλογικό αποτέλεσμα για να βελτιώσουμε πλέον την κατάσταση της χώρας. Προσωπικά δεν δίνω βαρύτητα στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στα κόμματα, γιατί ακριβώς το ποσοστό των αναποφάσεων είναι τεράστιο. Και μην ξεχνάτε ότι η δημοσκόπηση είναι ένα αποτέλεσμα που βγαίνει σε ένα περιορισμένο δείγμα συνήθως ατόμων που δέχεται να απαντήσει στις ερωτήσεις. Σύμφωνοι, αλλά επειδή μιλήσατε για συμμαχίες και αναρωτιέμαι με ποιους, δηλαδή προς ποιο χώρο θα μπορούσατε να απευθυνθείτε, γιατί υπάρχει ήδη κυρία Μπακογιάννη. Ενώ κοινωνικές συμμαχίες με κλάδους εργαζομένων, με όλα τα στρώματα που δημιουργούν την ελληνική κοινωνία και που την συνθέτουν. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα εξουσίας, όταν έχει μια λύση και ένα πρόγραμμα εξουσίας, να το προτείνει το ευρύτερο δυνατό εκλογικό σώμα να τύχει της αποδοχής του, για να μπορέσει στη συνέχεια στην πράξη να το εφαρμόσει έχοντας συμμάχους και όχι αντιπάλους. Στη λειτουργία της ΝΟΔΕ σαφώς και επειδή έχετε περαιτέρω βελτίωση και ένας από τους λόγους της δικής μου παρουσίας και όποιου και αν έπρεπε να τοποθετηθεί το μέρος της Φωκίδας, αυτός θα ήταν. Τώρα, ο νομός είναι δυστυχώς μονοεδρικός εδώ και λίγο καιρό, λίγα χρόνια. Στις μονοεδρικές περιφέρειες μπορεί κανείς να κερδίσει και με μία ψήφο διαφορά, μπορεί να κερδίσει και με πολλές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες ψήφους διαφορά. Το ζήτημα είναι ότι είναι δυσάρεστο για τη Νέα Δημοκρατία να χάνει μονοεδρικές περιφέρειες και μάλιστα σε περιοχές που είχε παραδοσιακά την πλειοψηφία ως κομματικό σχηματισμός, ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις. Αλλά δυστυχώς οι εκλογές του 2009 που ήταν ένα συντριπτικά κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία με μια διαφορά 10,5 ποσοστίων μονάδων έφεραν και στη Φωκίδα ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα.